Ο αναπληρωτή Δήμαρχο Δίου Ολύμπου υπενθύμησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρωτίστω λόγω τη μεγάλη οικονομική κρίση, λόγω του ότι σήμερα δεν υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση για να πάρει πολιτικέ και μείζονο σημασία αποφάσει, αλλά και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που υπήρξαν ω προ πολιτικέ δεσμεύσει για εξασφάλιση χρημάτων και ρυθμίσει χρεών, χρήματα δεν υπάρχουν. Έκανε λόγο για διαλυμένο κράτο και ανύπαρκτη δημόσια διοίκηση και τόνισε ότι ο Δήμο δεν θα μπορεί σε λίγο να ανταποκρίνεται στι πιο βασικέ του υποχρεώσει και μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά: Δεν υπάρχει σάλιο. Γι' αυτό ζήτησε από προμηθευτέ του Δήμου αλλά και από ανθρώπου του οποίου ο νέο Δήμο Δίου Ολύμπου βρέθηκε να οφείλει χρήματα από προμήθειε προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών αλλά και από κατασκευή έργων, να μην κάνουν τον κόπο να έρχονται στο Δήμο και να ζητούν τα χρήματά τους. Η καταβολή των χρημάτων τους θα γίνει, όπως ανέφερε, μόλις η ελληνική πολιτεία υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει στους Δήμους. Επίση, εκείνο που επαναλαμβάνει είναι ότι ο Δήμο Δίου Ολύμπου, ο ένατο πιο υπερχρεωμένο Δήμο τη χώρα, λόγω παλαιότερων οφειλών από του τρει πρώην Καποδιστριακού Δήμου, θα μπορούσε να είχε κλείσει σήμερα λόγω τη τραγική οικονομική κατάσταση. Αυτό όμω δεν έχει συμβεί, επειδή η σημερινή διοίκηση κάνει αιματηρέ οικονομίε και τον κρατά με νύχια και με δόντια Μάλιστα, στην τελευταία συνεδρία σε ότι ο Δήμο δεν πρέπει να κλείσει παρά το ότι υπάρχει τρομερή οικονομική δυσπραγία. Αφού, όπω είπε για παράδειγμα, ήρθε ο Ιούνιο και δεν έχει έρθει ακόμη στο Δήμο η μηνιαία τακτική οικονομική επιχορήγηση του Μαΐου, η οποία ούτω ή άλλω είναι πολύ μικρή σε σχέση με τι ανάγκε του. Για το θέμα τη οικονομική επιχορήγησης, σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε αναφέρει ότι ενώ ο Δήμο θα έπρεπε να λαμβάνει κάθε μήνα πάνω από 500.000 ευρώ και ενώ μόνο η μισθοδοσία των υπαλλήλων είναι τη τάξη των 220.000 ευρώ, τελικά έρχονται στο Δήμο από 120.000 έως 130.000 ευρώ, όπω ανέφερε ο κ. Φαρμάκη. Εξήρεδε την εργατικότητα των λιγοστών υπαλλήλων του εργατοτεχνικού προσωπικού που με υπεράνθρωπε προσπάθειε κρατούν σε καλή κατάσταση στο Δήμο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη τη συνεδρίασης ήταν παρόν και ο υποψήφιο βουλευτή του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ευγένιο Παπαδόπουλο. Ο κ. Παπαδόπουλο, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, ανέφερε μεταξύ άλλων την πρόθεσή του να στηρίξει τι προσπάθειε του Δήμου προ το συμφέρον του τόπου.